Συνεχίζουν τις προκλήσεις οι Τούρκοι, κλείνοντας περιοχή για άσκηση με πυρά μόλις 3 χιλιόμετρα από τις ακτές της Αμοθράκης. Λίγες ημέρες έχουν απομείνει λοιπόν πριν την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη στις 23 Σεπτεμβρίου στο περιθώριο της Γενικής Συνόδου του ΟΗΕ και οι σκιές αυξάνουν πάνω από την διακήρυξη των Αθηνών και την γενικότερη προσπάθεια προσέγγισης ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα, καθώς όπως επεσήμανε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Συνδεφ, η Τουρκία δεν έχει κάνει ούτε βήμα πίσω στο αναθεωρητικό της δόγμα. Η γαλάζια πατρίδα και το κάζος μπέλι είναι οι κορονίδες μιας εξόχως παραβατικής εξωτερικής πολιτικής εκ μέρους της Τουρκίας που στόχο έχει να αλλάξει το status quo τόσο στο Αιγαίο και πολύ περισσότερο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η τελευταία ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας που έχει να κάνει με ξεκάθαρη αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας είναι οι δύο παράνομες νόταμ που εξέδωσε η Άγκυρα για ασκήσεις με χρήση πυρών, δεσμεύοντας περιοχή της οποίας στα βόρεια όρια της φτάνουν στα 3 χιλιόμετρα από τις ακτές της Αμοθράκης και φυσικά επικαλύπτοντας εθνικό εναέριο χώρο από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Η Αθήνα αντέδρασε με αντινόταμ, ακυρώνοντας το κομμάτι της περιοχής που μπαίνει μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο. Η κίνηση αυτή της Τουρκίας ήρθε μόλις 24 ώρες μετά την επίσης παράνομη ναύτεξ με την οποία ζητούσε για μία ακόμη φορά την αποστρατικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου από την Θάσο μέχρι και το Καστελόρισο με αφορμή ελληνική αεροναυτική άσκηση την Τετάρτη και ενώ η ίδια με επίσης παράνομη οδηγία προς ναυτιλόμενους εξήγηλε στρατιωτική άσκηση για σήμερα μεταξύ Ρόδου και Μεγίστης. Μπορεί δε οι υπερπτήσεις και οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου να έχουν κοπεί μαχαίρι για προφανείς επικοινωνιακούς λόγους με την Τουρκία, η οποία επιζητά μέσα από αυτή την κίνηση την έξωθεν καλή μαρτυρία, ωστόσο πρέπει να τονιστεί πως στην θάλασσα οι παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων από την τουρκική ακτοφυλακή και πολεμικό ναυτικό συνεχίζονται όχι απλά απρόσκοπτα αλλά και με αυξητική τάση. Συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία του ΓΕΘΑ, ενώ πέρυσι από την αρχή του χρόνου μέχρι και το τέλος του Ιουλίου τα τουρκικά σκάφη είχαν σημειώσει 909 παραβιάσεις των εθνικών χωρικών μας υδάτων, φέτος το αντίστοιχο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν 1.255 παραβιάσεις. Αυτό σημαίνει αύξηση 38%. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.